Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν τα στελέχη των ανεξάρτητων Ελλήνων στην Κοζάνη με αφορμή την επίσκεψη του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Θόδωρου Τοσουνίδη. Ο κύριος Τοσουνίδης έκανε εκτενή αναφορά για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων λίγα 24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες στη Φύρο για το κρίσιμο δημοψήφισμα της Κυριακής. Μάλιστα, σε σχετική ερώτηση του ΦΛΑΣ, ο κύριος Τοσουνίδης απάντησε με μια άλλη ερώτηση. Λεπτομέρειες στο αναλυτικό ρεπορτάζ που ακολουθεί. Είστε σίγουρος ότι θα υπάρξει είστε σίγουρος ότι θα υπάρξει κοινοβουλευτική διαδικασία? Αυτή ήταν η απάντηση γρίφος που έδωσε το απόγευμα της 5ης 27 Σεπτεμβρίου ο εκπρόσωπος τύπου των ΑΝΕΛ από την Κοζάνη για το Σκοπιανό. Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Θόδωρος Τοσουνίδης, σε ερώτημα του ΦΛΑΣ, για το τι θα κάνουν οι βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων όταν η Συμφωνία των Πρεσπών έρθει στην Ελληνική Βουλή, απέφυγε να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση, παρά την επαναλαμβανόμενη αντίθεση που εκφράζει το συγκυβερνών κόμμα για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Επίσης, ο κ. Τοσουνίδης δεν προχώρησε σε καμία εκτίμηση για το πότε θα έρθει η συμφωνία προσκύρωση στο Κοινοβούλιο, παρά μόνο απάντησε με το ερώτημα εάν θα υπάρξει τελικά κοινοβουλευτική διαδικασία, χωρίς να δίνει περαιτέρω διευκρινήσεις. Υπάρχει μια χρονική σειρά που θα έρθουν τους επόμενους μήνες. Εσείς, η ειδική σας εκτίμηση για το πότε θα έρθει στη Βουλή, ποια θα είναι? Δεν κάνω κανένας είδους εκτίμηση. Κάνω πολιτική. Κάνω πολιτική. Θα σας πω αμέσως. Κάνω πολιτική που σημαίνει αναζητώ τον τρόπο να αντιμετωπίσω σήμερα την πραγματικότητα και τις ανάγκες της. Σήμερα τα προβλήματα και να τα απαντήσω. Σήμερα αυτό που μου ζητάει ο ελληνικός λαός και να του δώσω συγκεκριμένες λύσεις. Αυτό κάνω. Δεν κάνω προβλέψεις. Κάνω μου σχεδιασμό όταν ξέρω ποιες είναι οι σταθερές αναφορές. Και σας είπα, όποτε και να έρθει, υπάρχει μια μεγάλη ασφαλιστική δικλίδα. Πρώτον, ότι θα πρέπει να κλείσει και να συμφωνηθεί και στην Ελλάδα να πάρει κύρωση, που δεν θα πάρει γιατί υπάρχουν ανεξάρτητοι Έλληνες, και αυτή είναι η δεύτερη ασφαλιστική δικλίδα. Αλλά τι ψηφίσετε όταν έρθει στη Βουλή? Υπάρχει υπέρ, παρόν, κατά? Ας αφήσουμε την Κυριακή να αποφασίσουν οι γείτονές μας στα Σκόπια. Εσύ λέτε ότι είστε αντίθετοι. Υπάρχουν τρεις επιλογές. Εγώ αυτό κατάλαβα. Είναι το υπέρ, το παρόν και το κατά. Όταν θα έρθει στη Βουλή. Ή το δημοψήφισμα να πάρουν μια τέταρτη γίνει. Μου αρέσει αυτό που λέτε και ευχαριστώ. Γιατί η πρόταση που έτσι κι αλλιώς έχει κατευθεί από τον Πάνο Καμένο από τις αρχές Ιανουαρίου του 2018, στο πλαίσιο τότε του Εθνικού μας Συμβουλίου, ήταν να πάμε σε δημοψήφισμα. Και αυτό, αν θέλετε, θα μπορέσουμε να το κλοποιήσουμε, να το δεχτούν και άλλες πολιτικές δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου. Να δώσουμε τη δυνατότητα μέσα από δημοψήφισμα τον ελληνικό λαό να τοποθετηθεί. Κύριε Τοσουνίδη, λίγο να επιμείνω, είναι υπέρ, παρόν ή κατά? Τι θα ψηφίσετε? Δεν υπάρχει ούτε υπέρ, ούτε παρόν, ούτε κατά. Υπάρχει μια συμφωνία που θα τη σταματήσουμε με ό,τι συνταγματικά προβλέπεται. Κοιτάξτε, στη Βουλή όταν θα έρθει, είναι τρεις οι επιλογές των βουλευτών σας. Είναι υπέρ, παρόν ή κατά? Σας απαντώ με ό,τι συνταγματικά και ανάλογα τη στιγμή. Και καθόλου. Θα ήθελα. Κοιτάξτε λίγο. Θα σας απαντήσω. Εδώ θα δυσκολευόταν μόνο ένας που ήταν της Νέας Δημοκρατίας, ο ίδιος ο Κυριακός Μητσοτάκης, ενδεχομένως τοπικός βουλευτής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καθόλου. Σας είπα κάτι. Ότι με όποιον τρόπο μπορούμε και συνταγματικά καλύπτεται, θα το κάνουμε πράξη. Θα ήθελα όμως σήμερα να έχετε. Θα είμαι πάντα παρόν σε επάλξεις να υπερασπίζουμε πατρίδα και Μακεδονία. Σας απαντώ. Είμαστε κατά της χρήσης του ονόματος Μακεδονίας στην ονομασία των Σκοπίων. Δεν κάνω διπλοπροσωπία όπως ο Μητσοτάκης, δεν παραδίδω όνομα και ιστορία. Με όποιον τρόπο όταν θα έρθει θα το αντιμετωπίσω. Γιατί δεν σας αρκεί αυτό και γιατί δεν θέλετε να μπούμε και σε μια δημιουργική κουβέντα μαζί? Πάντως, για το σήμερα τι κάνουμε? Είστε σίγουρος ότι θα υπάρξει είστε σίγουρος ότι θα υπάρξει κοινοβουλευτική διαδικασία? Δηλαδή, ερμηνεύστε εσείς. Μέχρι τότε θα ασχοληθούμε με την Ελλάδα και τα προβλήματά της. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε και εσείς στην απάντησή μου. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο κύριος Τοσουνίδης, αναφορικά με το Σκοπιανό, άσκησε κριτική στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Για μας το ζήτημα της Μακεδονίας είναι πολύ υψηλά στον αξιακό μας κώδικα. Είναι ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η πολιτική μας φυσιογνωμία. Δεν παίζουμε, ούτε αλλάζουμε τη στάση μας, τη θέση μας, ανάλογα με την περίσταση ή το κομματικό μας συμφέρον. Και αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε. Εμείς δεν υποκρινόμαστε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Δεν φορέσαμε τελευταία στιγμή τη στολή του Μακεδονομάχου για να την ξανακρεμάσουμε στον ντουλάπι. Δεν επιδιώξαμε το κομματικό όφελος. Δεν επιδιώξαμε να προσταθεροποιήσουμε τη χώρα. Την κρατήσαμε όρθια, την οδηγήσαμε έξω από τα μνημόνια, την οδηγήσαμε σε μια περίοδο που σήμερα συζητάει πολιτικές και μέτρα που ανακουφίζουν και ανοίγουν τον δρόμο για την ευημερία. Όταν θα έρθει αυτή η ώρα, πάντως, και επιστρέφω, την απόφαση θα την πάρουμε εδώ στην Ελλάδα. Και ανεξάρτητοι Έλληνες θα επιδιώξουν με κάθε συνταγματικό μέσο που μας προσφέρεται να δώσουμε την δυνατότητα, το δικαίωμα που ανήκει στον ελληνικό λαό. Να πάρει αυτό στην απόφαση, είτε μέσω εθνικών εκλογών, είτε μέσω δημοψηφίσματος. Μένουμε στο θέμα και θα δούμε τώρα τι δήλωσαν οι ΑΝΕΛ για τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στον χώρο της ενέργειας για την υπόθεση ανεξαρτητοποίησης του Βελβεντού, αλλά και για τους αυτοδιοικητικούς. Να δούμε το ρεπορτάζ. Συνέντευξη τύπου στα μέσα ενημέρωσης παραχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης ο εκπρόσωπος τύπου των ΑΝΕΛ, Θόδωρος Τοσουνίδης, που βρέθηκε στην Κοζάνη. Ερωτηθείς για τις τελευταίες εξελίξεις στη ΔΕΗ, ο κύριος Τοσουνίδης τόνισε ότι δημιουργούνται εκείνες οι συνθήκες ώστε να μην υλοποιηθεί ο νόμος της αποεπένδυσης. Θα σας πω ότι βρίσκεται έναν άνθρωπο, φύση και θέση, αλλά νομίζω και ένα πολιτικό φορέα, ένα κίνημα πολιτών όπως οι ανεξάρτητοι Έλληνες, που από την αρχή δήλωσαν και ακόμα τώρα υπερασπίζονται, ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό που είπατε ως αποεπένδυση, δηλαδή τη μεταφορά ενός κομματιού του δημόσιου πλούτου. Και πιστεύω ότι τελικά θα το πετύχουμε, γιατί οι συνθήκες δεν βοηθούν τις εξελίξεις υπέρ της αποεπένδυσης. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Εμείς το παρακολουθούμε και βοηθούμε προς την κατεύθυνση, όπως σήμερα ενημερώθηκε και από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καρυπίδη, ότι ανοίγει ο δρόμος να αποφύγουμε τελικά την αποεπένδυση. Βέβαια, δικό σας νομοσχέδιο ήταν της κυβέρνησης. Υπάρχουν ζητήματα που οφείλει η χώρα. Ακούστε με λίγο. Υπάρχει μια υποχρέωση, ανήκουμε ως μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει απόφαση των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξέρετε ότι δεν μπορούμε μόνο να ζητάμε. Υπάρχει ένας ενιαίος κοινός κανόνας και οφείλουμε να το κάνουμε. Μέσα όμως από τις πολιτικές μας και τις επιλογές μας το επόμενο διάστημα θα δείτε ότι δημιουργείται η προοπτική να αποφύγουμε την αποεπένδυση. Αναφορικά με την υπόθεση του Βελβεντού, τα στελέχη των ΑΝΕΛ δήλωσαν ότι πιθανότατα μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για την ανεξαρτητοποίηση της περιοχής και την επαναφορά του Δήμου Βελβεντού. Ξεκινήσαμε το πρωί από ένα πρόγραμμα επισκέψεων από το Βελβενδό, Κοζάνης, όπου εκεί, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχει ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της Επιτροπής Αγώνα, την οποία και είδαμε, σε σχέση με την αυτονόμηση του Δήμου. Υπάρχει μια επιμονή. Ο πρόεδρός μας είχε επισκεφθεί το Βελβεντό τουλάχιστον 2 φορές στο παρελθόν και σε συνέχεια αυτής της επίσκεψης ο εκπρόσωπός μας ήρθε και είδε με αντιπροσωπεία του κινήματος την Επιτροπή Αγώνα. Εκκρεμεί και θα γίνει τις επόμενες ημέρες μια συνάντηση με τον πρόεδρο του κινήματος, τον Πάνο τον Καμένο, γι' αυτό ακριβώς το θέμα, εν ώψη κάποιων εξελίξεων στην τοπική αυτοδιοίκηση με μια τροπολογία ή με ένα σχέδιο νόμου που αφορά κάποιες θεσμοθετήσεις νέων δήμων λίγων, και εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι και με την πίεση και την παρουσία τη δική μας θα είναι και το Βελβενδό μέσα σε αυτούς τους δήμους. Αναφέρθηκε ο Ζάκης Ζωριάκας και ο Άρης ο Βατάλης για τη σημερινή μας παρουσία το πρωί και τη συνάντησή μας με τους πολίτες και την Επιτροπή Αγώνα στο Βελβενδό. Παραμένουμε συνεπείς και σε αυτό το τομέα και είμαστε δίπλα τους και πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να μπορέσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα να πούμε ότι ολοκληρώσαμε και αυτή την προσπάθειά μας και την επιλογή μας για να επιστρέψει ο Βελβενδός στα χέρια των κατοίκων του. Θα γίνει άμεσα, δηλαδή πριν τις εκλογές ή όχι, αυτό θέλω. Η στόχευσή μας είναι ναι, και αν θα μου επιτραπεί και μία πρόβλεψη, ενδεχομένως αυτό μπορούμε να το κάνουμε και πριν την ολοκλήρωση του 2018. Τέλος, ο Θόδωρος Τοσουνίδης αναφέρθηκε στις επαφές που είχε με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρο Καρυπίδη και τον Δήμαρχο Κοζάνης Λευτέρη Ιωάννηδη. Εδώ, στον νομό Κοζάνης, εδώ στην Δυτική Μακεδονία, με την ευκαιρία που είχαμε τη συναντήση με τους δύο κεντρικούς τους εκπροσώπους, τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καρυπίδη, αλλά και τον Δήμαρχο της πόλης, προχωρήσαμε σε μία ενημέρωση αλλά και σε μία
επανασύνδεση και επαναβεβαίωση της στήριξης που δίνουμε σε όλους τους ανθρώπους, ειδικά τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών, που πραγματικά καταβάλουν προσπάθειες αποδεδειγμένα και βοηθούν τον τόπο τους και τους ανθρώπους πέρα και πάνω από χρώματα και κόμματα. Άλλωστε, στην περίπτωση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για διπλό λόγο νιώθουμε ικανοποιημένοι, ευχαριστημένοι και επιβεβαιωμένοι, γιατί κατόρθωσε στην μέχρι τώρα του πορεία, μετά το 2014 και αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, μαζί με τους συνεργάτες του, να βγάλει τη Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση και να αντικαταστήσει μια περιφέρεια παράδειγμα προς μίμηση. Ήταν μια επιλογή στήριξης ενός ανθρώπου που δεν είναι μέλος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αλλά πολύ σωστά τον επιλέξαμε και σταθήκαμε δίπλα του και στεκόμαστε, γιατί είναι ένας άξιος και ολοκληρωμένος άνθρωπος όσον αφορά το πρόγραμμα και την αποτελεσματικότητά του. Είχαμε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση και από τον Δήμαρχο, τον κύριο Ιωαννίδη, για τις πρωτοβουλίες και από τους δύο τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την μεταλιγνητική εποχή που ουσιαστικά μιλούμε ότι έκανε την έναρξή της. Και θα πρέπει η Κοζάνη και η Δυτική Μακεδονία να είναι έτοιμες για την επόμενη μέρα. Η χαρά είναι ότι ανακαλύψαμε ανθρώπους που προέβλεψαν, έχουν προγραμματίσει και συμμετέχουν ενεργά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε πρωτοβουλίες και προγράμματα που μπορούν να δώσουν λύσεις και προοπτική στον τόπο σας. Εδώ είμαστε κι εμείς να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες. Παραμένουμε στο Σανέλ και θα δούμε τώρα εικόνα από την επίσκεψη του κυρίου Τοσουνίδη στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Τον εκπρόσωπο τύπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Θεόδωρο Τοσουνίδη, δέχθηκε την 5η 27 Σεπτεμβρίου στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρος Καρυπίδης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσία και τοπικών στελεχών του κόμματος, εκφράστηκε η βούληση των ΑΝΕΛ να ενισχύσουν τους δεσμούς του κινήματος με την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες. Με αφορμή την επίσκεψή μου στον ομό Κοζάνης, σε μια προσπάθεια οι Ανεξάρτητοι Έλληνες να ενισχύσουν τους δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες και σε μια περίοδο που η χώρα πλέον σχεδιάζει μόνη της και τον ελληνικό λαό, επιστρέψαμε επιτέλους σε μια κανονικότητα, φέραμε την πατρίδα μας πίσω. Με αφορμή αυτή, βρίσκομαι σήμερα στο γραφείο του Περιφερειάρχης και Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Καρυπίδη, εντυπωσιασμένος, οφείλω να σας πω, και υπερήφανος. Και είμαι υπερήφανος γιατί σταθήκαμε δίπλα στον κ. Καρυπίδη από την έναρξη της προσπάθειάς του πριν το 2014. Μέσα από τον Θόδωρο τον Καρυπίδη δικαιώθηκαν και πολλά από αυτά που είναι προμετωπίδα και σημαντικά στοιχεία στον δικό μας αξιακό κώδικα. Ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε, αυτά που δεσμευόμαστε τα υλοποιούμε. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Θόδωρο Καρυπίδη, πολύ κύριος, είναι ένας φίλος. Θεωρώ ότι η Δυτική Μακεδονία είναι σήμερα μια δυνατή περιφέρεια. Έχει βγει από τη μοναξιά της περιφερειακής Ελλάδας και νομίζω ότι δείχνει το δρόμο για όλες τις περιφέρειες της χώρας πώς πρέπει να λειτουργεί, πώς πρέπει να παίρνει πρωτοβουλίες, πώς πρέπει να αγωνίζεται για τον τόπο του ο καθένας και για τους ανθρώπους του. Πιστεύω ότι θα βρισκόμαστε εδώ και μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές για να δούμε τη συνέχεια αυτού του μεγάλου έργου. Μας δόθηκε η ευκαιρία σήμερα να ανταλλάξουμε χρήσιμες απόψεις, αλλά να υπάρξει και μια ενημέρωση στο πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Επαναλάβαμε τις πάγιες θέσεις μας, ότι η Δυτική Μακεδονία είναι και θα παραμείνει η ενεργειακή καρδιά της χώρας, ότι για μας τα δημόσια αγαθά, η ενέργεια και τα νερά είναι αδιαπραγμάτευτα, κάτι με το οποίο συμφωνούμε απόλυτα από πλευράς των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ενημερώσαμε τον κύριο Τοσουνίδη για τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει και στα Βαλκάνια, αλλά και σε επίπεδο χώρας, έτσι ώστε την περιοχή μας να αντικαταστήσουμε γεωπολιτικά εξωστρεφής και στο παραγόμενο προϊόν, αλλά και στις πολιτικές που αναπτύσσονται. Ζητήσαμε τη συνδρομή των Ανεξάρτητων Ελλήνων στα μεγάλα και κορυφαία ζητήματα που έχουν να κάνουν με το νέο μοντέλο ανάπτυξης που δρομολογούμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Παγκόσμια Τράπεζα. Επίσης, για να προασπιστούμε το δημόσιο χώρο και τα αγαθά που είναι η ενέργεια και τα νερά. Τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε για την πάταξη δυστυχώς του αρνητικού δίκτυου που έχουμε της ανεργίας, με τη δημιουργία υγιών και με προοπτική θέσεων απασχόλησης. Και νομίζω ότι το σχέδιο το οποίο εξελίσσεται και το οποίο στηρίζεται και από πλευράς των Ανεξάρτητων Ελλήνων που είναι εταίρους στην κυβέρνηση, το επόμενο διάστημα θα είναι ορατό και στους πολίτες.
Ως γνωστό, ενημερώσαμε ότι παραλάβαμε την ανεργία με 34%. Σήμερα στη Δυτική Μακεδονία βρίσκεται κοντά στο 24% και ευελπιστούμε ότι τώρα βγαίνοντας στο ξέφωτο από το τούνελ που είχαμε οδηγηθεί από τις λάθος προηγούμενες πολιτικές των δεκαετιών που μας οδήγησαν και στα μνημόνια και με ένα ρεαλιστικό σχέδιο όπως προέκυψε και μέσα από τα συνέδρια της παραγωγικής ανασυγκρότησης και πλέον αρχίζει και νομοθετείται σε πολιτικό επίπεδο και κοινοβουλευτικό αυτές οι πολιτικές, θα μπορέσουμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα ζητήματα της περιοχής. Αυτό που κρατώ είναι η καλή συνεργασία και η στήριξη που έχουμε από πλευράς των ανεξάρτητων Ελλήνων, η οποία θεωρώ ότι είναι σημαντική και για την περιοχή αλλά και για τη χώρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γυρίζουμε σελίδα. Σοβαρά προβλήματα στέγασης αντιμετωπίζουν σύμφωνα με το προσωπικό το ΕΚΑΒ στην Πτολεμαϊδά. Οι διασώστες καταγγέλνουν πως ο χώρος είναι άκρως ακατάλληλος και σκέφτονται ακόμα και το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε κινητοποίησεις. Για το θέμα μας ενημερώνει ο Κώστας Μαυρίδης. Αποφασισμένοι να αντιδράσουν, ακόμη και με κινητοποιήσεις, εμφανίζονται οι διασώστες του σταθμού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας που λειτουργεί στην Πτολεμαϊδά. Στην διάρκεια γενικής του συνέλευσης με θέμα τα προβλήματα στέγασης του ΕΚΑΒ Πτολεμαϊδάς, αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν το πρόβλημα της στέγης, προκειμένου να επιληθεί. Διαφορετικά, όπως λένε, θα αντιδράσουν δυναμικά. Οι τουαλέτες, κοινόχρηστες με το ανοιχτό στάδιο στίβου του αθλητικού κέντρου όπου στεγάζεται το ΕΚΑΒ Πτολεμαϊδάς, είναι σε άθλια κατάσταση, αποτελώντας εστία μόλυσης. Ενώ την ίδια ώρα τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ κινούνται ανάμεσα σε πολίτες, αθλητές, πεζοπόδους αλλά και ποδηλάτες που τις περισσότερες φορές είναι ανήλικα παιδιά, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανά πάσα στιγμή κίνδυνος ατυχήματος. Όπως τονίζει ο διευθυντής του ΕΚΑΒ Κοζάνης, εάν δεν επιληθεί το θέμα της στέγης, ο ίδιος θα υποβάλει αίτημα κατάργησης του σταθμού της Πτολεμαϊδάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προταθεί χώρος στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην νότια είσοδο της πόλης, ο οποίος προκειμένου να φιλοξενήσει το ΕΚΑΒ χρειάζεται τεχνική παρέμβαση. Ότι οι συνθήκες... Αυτές είναι οι τουαλέτες εδώ κάτω από την κερκίδα. Ναι. Τουαλέτες που είναι κοινόχρηστες. Τις οποίες χρησιμοποιείται και εδώ σαν... Χρησιμοποιεί το ΕΚΑΒ. Σαν διασώστες. Μπράβο. Έχουν κλείσει μια πόρτα για να τη χρησιμοποιούν, αλλά οι συνθήκες είναι παράδειγμα. Από ό,τι βλέπετε ο ίδιος. Ειδικά το βράδυ που κυκλοφορούν πάρα πολύ γνωστοί και άγνωστοι εδώ μέσα, άγνωστοι κυρίως. Και όσον αφορά θέματα υγείας, από ό,τι βλέπετε και τις ίδιες είναι απαράδεκτες. Πιστεύω ακράδαντο ότι ο χώρος που στεγάζεται το ΕΚΑΒ στην Πτολεμαϊδά είναι κατάλληλος. Πρώτον, διότι υπάρχουν χώροι αναψυχής για το κοινό εδώ και κυρίως για μικρά παιδιά. Και όταν τα πληρώματα λάβουν μια κλίση για επίγον περιστατικό και πρέπει να φύγουν γρήγορα, υπάρχει ο φόβος να έχουμε κάποιο ατύχημα και για να μην θρυνήσουμε κάποιους ανθρώπους και κυρίως μικρά παιδιά, θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και οι τοπικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, αν μπορέσουν σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον να συνδράμουν, να μας παραχωρήσουν κάποιο άλλο χώρο. Ή η περιφέρεια ή ο Δήμος. Mm-hmm. Το έχω επισημάνει πολλές φορές. Ο Δήμος ήδη μας έχει επιδείξει ένα χώρο στο διοικητήριο. Χρειάζεται κάποια τροποποίηση, ανακαίνιση και περιμένουν την απάντησή τους. Αλλά θεωρώ ότι αυτός ο χώρος που στεγάζεται αυτή τη στιγμή το κτίριο είναι απαράδεκτος, διότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να προσφέρουν και υπηρεσίες. Άρα η πρότασή σας είναι να φύγει από η εδώ. Η πρότασή μου είναι να φύγει από εδώ. Ήδη μου λέτε ότι έχετε βρει και ένα χώρο στο διοικητήριο της περιφέρειας. Μπράβο, μας έχει υποδείξει η περιφέρεια ένα χώρο στο διοικητήριο. Περιμένουμε να μας δώσουν μια οριστική απάντηση γιατί αυτός ο χώρος θα πρέπει να τροποποιηθεί, να κινηθεί. Επίσης παρακαλώ και τον Δήμο, αν έχει κάποιο άλλο χώρο να μας υποδείξει. Και οι παρακλήσεις προς τη διεύθυνση των Δήμων και την περιφέρεια, το πράγμα πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δυστυχώς ο Δήμος επίσημα μας έχει αναφέρει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να μας βρει άλλο χώρο. Εμείς σαν σωματείο και σαν συνδικαλιστικό όργανο, επειδή πρέπει να προστατεύσουμε την ασφάλεια και την υγιεινή πρώτα των συναδέρφων και μετά των ασθενών που παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες και τις υπηρεσίες μας, είμαστε αναγκασμένοι να πιέσουμε την διοίκηση, τη δική μας και την περιφερειακή αρχή και τους τοπικούς φορείς,
ούτως ώστε να βρεθεί χώρος. Επανειλημμένα εδώ τα 4 τελευταία χρόνια έχουμε κάνει παράκληση, διότι ο χώρος εδώ έχει διαμορφωθεί ως χώρος αναψυχής, δηλαδή λειτουργεί και σαν πάρκο. Τα πρωινά έρχονται σχολεία, δημοτικά, τα οποία τα παιδάκια δεν έχουν τώρα την αντίληψη το ότι είναι ασθενοφόρο και παίζουν ανεξέλεγκτα και χωρίς κανέναν έλεγχο μέσα στην αυλή, επειδή η αυλή είναι κλειστός χώρος, με κίνδυνο να τα χτυπήσουμε, να τα πατήσουμε αν βγούμε σε επίγον περιστατικό. Ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα οι εμβολιασμοί κατά της λύσας με δολώματα που θα ρηχθούν από αεροπλάνα για τις καφέ-αλεπούδες. Οι εμβολιασμοί θα γίνουν σε αγροτικές και δασικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να μην έρθουν σε επαφή με γυμνά χέρια με τα ειδικά δολώματα εφόσον τα δουν. Απομακρύνθηκε όπως όλα δείχνουν ο κίνδυνος της εξάπλωσης λύσας, αφού οι εμβολιασμοί από αέρος φαίνονται πως απέδωσαν, μιας και τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει εμφανιστεί κρούσμα στη Δυτική Μακεδονία. Οι εμβολιασμοί ξεκινούν και πάλι από τις αρχές του Οκτώβρη με ειδικά δολώματα για αλεπούδες που θα ρίξουν τα αεροσκάφη σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις της περιοχής. Ο κίνδυνος φαίνεται ότι μειώνεται. Έχουμε χρόνια να βγάλουμε κάποιο θετικό κρούσμα. Έχει γύρω στα 3-4 χρόνια να βγει κάποιο θετικό. Φαίνεται ότι αυτός ο εμβολιασμός που γίνεται από αέρος με τα δολώματα φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα. Είναι τώρα δεύτερη φορά μέσα στο έτος. Έτσι, τα τελευταία χρόνια γίνεται καμπάνια φθινόπωρο και άνοιξη. Τώρα έχουμε τη φθινοπωρινή εκστρατεία, τέλος πάντων, εμβολιασμού, ας το πούμε έτσι, που ρίχνονται δολώματα από αέρος για να τα προσλάβουν οι αλεπούδες, να τα καταναλώσουν, γιατί αυτές είναι οι δεξαμενοί του ιού της λύσας στο περιβάλλον. Τα δολώματα έχουν χρώμα σκούρο καφέ και έχουν μέγεθος περίπου ενός πακέτου τσιγάρα. Πρόκειται για δολώματα που δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με γυμνά ανθρώπινα χέρια, γι' αυτό και πάνω τους υπάρχει προειδοποιητική σήμανση να μην αγγιχτούν από άνθρωπο και σε περίπτωση που εντοπιστεί το κατοικίδιο κάποιου να έχει βάλει το δόλωμα στο στόμα, να μην προσπαθήσει να το βγάλει. Σε περίπτωση που κάποιος εντοπίσει μια αλεπού να έχει περίεργη συμπεριφορά και να μην επηρεάζεται από την ανθρώπινη παρουσία, το πιθανότερο είναι να έχει προσβληθεί από λύσα. Γι' αυτό και πρέπει να ειδοποιηθούν άμεσα τα αρμόδια τμήματα κτηνιατρικής. Με τα ζώα τα οποία έχουν λύσα έχουν μια περίεργη συμπεριφορά. Είτε είναι επιθετικά, στο τέλος κυρίως λίγο πριν το θάνατο, είτε είναι πάρα πολύ ήρεμα, να το πω. Δεν παρουσιάζουν φοβία προς τον άνθρωπο, αυτή τη φυσική φοβία που έχουν τα άγρια ζώα και απομακρύνονται από τον άνθρωπο. Είναι σαν χαμένα, περιπλανούνται σαν χαμένα και μπορεί να πλησιάσουν πάρα πολύ κοντά σε άνθρωπο ή σε κατοικημένες περιοχές. Η λύσα είναι λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Πρόκειται για ιό που μεταδίδεται μέσω δαγκώματος, γρατζουνιάς ή επαφής με σάλιο μολυσμένου ζώου. Προσβάλλει τα κατοικίδια ζώα, τα ζώα της άγριας πανίδας, όπως οι κόκκινες αλεπούδες και τον άνθρωπο. Γι' αυτό άμεσα ξεκινά εμβολιασμός αλεπούδων με ζωντανά εμβόλια δολώματα λύσας, τα οποία θα διανεμηθούν από αέρος. Προσοχή! Αποφύγετε την επαφή με άγνωστα ζώα που έχουν επιθετική συμπεριφορά. Σε περίπτωση δαγκώματος ή έκθεσης του ανθρώπου σε ζώο ύποπτο λύσας, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Απαγορεύεται η επαφή με το εμβόλιο δόνομα. Αν κατά λάθος έρθετε σε επαφή, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Αν βρείτε ζώο με ύποπτη συμπεριφορά ή νεκρό, ενημερώστε αμέσως τις τοπικές κτηνιατρικές ή δασικές αρχές ή το Δήμο σας. Εμβολιάστε τα κατοικίδια σας κατά της λύσας. Ενημέρωση, πρόληψη, αντιμετώπιση. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. www.minagreek.gr. Αλλάζουμε θέμα. Στην Ισπανία θα βρεθεί σε 3 ημέρες η ομάδα Typhoon Racing του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την αγωνιστική μοτοσυκλέτα που κατασκεύασαν οι φοιτητές για να πάρει μέρος σε παγκόσμιο φοιτητικό διαγωνισμό. Οι 22 σπουδαστές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αφιέρωσαν ατέλειωτες ώρες τα τελευταία 2 χρόνια για να ετοιμάσουν τη μηχανή. Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ταλέντων και η διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας. Το ρεπορτάζ έχει ο Βαγγέλης Χριστόδουλος. Αυτή είναι η χήμερα, η αγωνιστική μοτοσυκλέτα της ομάδας Typhoon Moto Racing και το αποτέλεσμα δουλειάς 2 ετών 22 φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τη βοήθεια των καθηγητών του Ιδρύματος. Σε λίγες ημέρες η ομάδα θα μεταβεί στην Ισπανία για να πάρει μέρος στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Moto Student.
Ο διαγωνισμός αυτός γίνεται κάθε 2 χρόνια. Συμμετέχουν πανεπιστήμια και φοιτητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Το νόημα που έχει μια τέτοια συμμετοχή είναι ότι να μπορέσουν οι φοιτητές να κάνουν πράξη αυτά τα οποία μαθαίνουν στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή την θεωρία, όλη τη διαδικασία σχεδιασμού, ανάλυσης, μελέτης μιας κατασκευής, να μπορέσουν να την κάνουν πράξη. Αυτός είναι ο στόχος του διαγωνισμού. Και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε, εισάγοντας ταυτόχρονα καινοτόμες τεχνολογίες στην αγωνιστική μηχανή, γιατί ο διαγωνισμός έχει και το αγωνιστικό κομμάτι, έχει και το κομμάτι το οποίο βαθμολογείται οι καινοτομίες και οι τεχνολογικές πρωτοτυπίες που μπορεί να εισάγει κάποια ομάδα. Οι φοιτητές αφιέρωσαν ατέλειωτες ώρες στο χτίσιμο της μοτοσυκλέτας, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η ενασχόληση στο αντικείμενο έγινε αποκλειστικά στον εαυτό του χρόνο. Πιστεύω πως μπορούν οποιοδήποτε φοιτητές να κατασκευάσουν οτιδήποτε. Είναι το 2018. Υπάρχουν τα μέσα, υπάρχει. Εντάξει, πρέπει να ψάξεις να βρεις τους πόρους προφανώς και πρέπει να ψάξεις να βρεις τεχνογνωσία που σίγουρα δεν υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Είναι ένα αρκετά δύσκολο επίτευγμα, ειδικά εντάξει, το να καταφέρεις να φτιάξεις ένα καλύτερο δεύτερο μοντέλο από το πρώτο. Αλλά πιστεύω ότι γίνεται. Δύσκολο, πολλές εργατόρες, πολλά 24 ώρα δουλειάς. Αυτό που βλέπουμε δίπλα σου είναι αποτέλεσμα δουλειάς 2 ετών. 2 ετών. 2 ετών. Από τον Νοέμβριο του 2016 πρακτικά μέχρι και σήμερα. Εξήγησε μας τη διαδικασία. Ωραία, η διαδικασία πρακτικά. Εμείς παίρνουμε ένα βασικό μπούσουλα, αν μου επιτρέπετε να πω, από τον διαγωνισμό που είναι 150 σελίδες κανονισμοί που πρέπει να τηρήσουμε και γύρω από αυτό και εφόσον μάθουμε τι κινητήρα φοράμε, το οποίο μας το ανακοινώνει περίπου Νοέμβριο του 2016 ξεκινήσαμε, καλοκαίρι του 2017 μάθαμε ποιος είναι ο κινητήρας μας και μας το στείλανε. Οπότε εκείνη που ξεκινάει, μέχρι τότε αφήνεις την προπόνηση, αφήνεις ό,τι έχεις κάνει στα λογισμικά σου, ποιο λογισμικό πακέτο σχεδίασης, είτε ανάλυσης, είτε βιβλιογραφίες που διάβαζες και λες: ωραία, πάμε για την τελική σχεδίαση. Και αφού ξέρεις ποιος είναι ο κινητήρας σου, ξεκινάς από μέσα προς τα έξω και σχεδιάζεις τα πάντα. Ό,τι βλέπετε δηλαδή πάνω στη μοτοσυκλέτα αυτή τη στιγμή είναι δικιά μας σχεδίαση, μελέτη και κατασκευή. Τα μέλη της ομάδας Typhoon υποστηρίζουν πως η επικοινωνία αγκάλιασε την προσπάθειά τους. Μεταξύ των χορηγών τους, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που έδωσε για την ομάδα 10.000 ευρώ, ο Δήμος με 2.000 ευρώ και η ΔΕΗ. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα γενικά διανύει μια δύσκολη οικονομική περίοδο. Αλλά ωστόσο η ομάδα μας, λόγω της στήριξης που έχουμε από την τοπική κοινωνία, από το Πανεπιστήμιο και από διάφορες μεγάλες εταιρείες της χώρας, κατάφερε να υλοποιήσει το project της. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, καθώς έχουν εμπιστέψει στις δυνατότητες των Ελλήνων φοιτητών και μας δώσαν αυτή την ευκαιρία και επένδυσαν ουσιαστικά στην προσπάθειά μας. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν κιόλας νέους με τέτοιες ικανότητες και γενικά που πιστεύουν πάρα πολύ στο ότι τα ελληνικά φοιτητικά μυαλά θα πρέπει να μένουν στην Ελλάδα και επενδύουν ουσιαστικά σε αυτό, στην προσπάθειά μας και στο να αποκτήσουμε μια πιο πρακτική γνώση πάνω στον τομέα. Στον προηγούμενο διαγωνισμό και στην πρώτη συμμετοχή η ομάδα κέρδισε την 9η θέση. Φέτος ο πύχης μπαίνει ακόμα πιο ψηλά. Άκρος επικριτικός για την κυβέρνηση εμφανίστηκε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας της Φλόρινας Γιάννης Αντωνιάδης. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Αντωνιάδης αναφέρθηκε στην καθυστέρηση μετεγκαταστάσεων οικισμών λόγω των εργασιών της ΔΕΗ αλλά και στη διαδικασία συγχώνευσης Πανεπιστημίου και ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας Γιάννης Αντωνιάδης. Ο κ. Αντωνιάδης αναφέρθηκε στην ελληνική περίοδο, στην καθυστέρηση που υποστηρίζει πως σημειώνει τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών και στα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν με τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης στο Αμίντεο. Επιπλέον, ο κ. Αντωνιάδης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για έλλειψη έργων στο λεκανοπέδιο του Αμίντεου. Δεν κινείται φύλλο. Δεν γίνεται κανένα έργο. Δεν μας αξίζει αυτή η μιζέρια, η στασιμότητα, η οπισθοδρόμηση. Υπάρχουν πλέον λιμνάζοντα ύδατα τα οποία προκαλούν δυσοσμία. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα, να κοιτάξουμε μπροστά, να ξεφύγουμε από αυτή την επιστοδρόμηση. Τέλος, ο κ. Αντωνιάδης αναφέρθηκε στη συνάντηση που πραγματοποίησε με τους Πριτάνης του Πανεπιστημίου και του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Άρα, με τη χθεσινή συνάντηση έχει διασφαλιστεί ότι τρία νέα τμήματα προτάθηκαν, εκ των οποίων πιστεύω ότι δύο θα γίνουν σίγουρα, θα έχουν θετική τύχη. Και βέβαια υπάρχει μια ταύτιση απόψεων με τους Πριτάνης ότι δεν πρέπει να κατεργηθεί η επουδενή Πριτανία.
Αλλάζουμε κλίμα και πάμε τώρα στο επιμελητήριο της Καστοριάς, το οποίο προετοιμάζεται για τη Διεθνή Έκθεση Γούνας του Χονγκ Κονγκ. Για το θέμα μας ενημερώνει η κυρία Κινιάνη. Από τις 15 έως τις 18 Φεβρουαρίου θα λάβει χώρα Διεθνής Έκθεση Γούνας Χονγκ Κονγκ για το 2019. Το επιμελητήριο Καστοριάς και φέτος παρέχει την δυνατότητα και συμβάλλει με τον καθοριστικό του τρόπο για την παρουσία των γονοποιητικών επιχειρήσεων από την περιοχή της Καστοριάς. Γι' αυτό λοιπόν ενημερώνει τις επιχειρήσεις του νομού που επιθυμούν να συμμετάσχουν για πρώτη φορά στην Διεθνή Έκθεση Γούνας Hong Kong 2019, ότι η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Το επιμελητήριο Καστοριάς ενημερώνει τις γονοποιητικές επιχειρήσεις ότι έχει ανοίξει η διαδικασία συμμετοχών για την Διεθνή Έκθεση Γούνας του Hong Kong, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, όπως κάθε χρονιά, του 2019, μεταξύ 15 και 18. Να ενημερώσουμε ότι για τις νέες επιχειρήσεις το κόστος ανέρχεται στις 10.500 ευρώ για τα 24 τετραγωνικά περιπτέρου και ότι το επιμελητήριο Καστοριάς θα δέχεται τις αιτήσεις μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω ότι για οποιοδήποτε άλλη πληροφορία μπορούν να καλούν στο επιμελητήριο, όπως και επίσης στο site του επιμελητηρίου υπάρχει και η αίτηση αλλά και πληροφοριακό υλικό. Πρόεδρε, πιστεύετε ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον, μιας και η Γούνα γνωρίζουμε ότι βρίσκεται στον Πάτο, και δεν είναι υπερβολή αυτό, αν θα λέγαμε, μιας και οι εκθέσεις που προηγήθηκαν τις χρονιές που μας πέρασαν δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα ακολουθηθεί η πορεία που υπάρχει τα τρία τελευταία χρόνια, γιατί δεν είμαστε σε πρώτη χρονιά κρίσης, που εκεί έχουμε ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων που δεν έρχονται και το ίδιο ποσοστό σχεδόν που έχουμε καινούργιες. Που σημαίνει ότι ο αριθμός μάλλον θα είναι ο ίδιος. Περίπου δηλαδή για πόσες επιχειρήσεις μιλάμε? Πέρσι είχαμε καλύψει 38 περίπτερα. Η Διεθνής Έκθεση Γούνας του Hong Kong θεωρείται μία από τις πιο μεγάλες και τις πιο σημαντικές που γίνονται για τον κλάδο. Γι' αυτό εξάλλου και οι επιχειρήσεις από την περιοχή μας δίνουν το παρόν τους, συμμετέχοντας σε αυτό το μεγάλο γεγονός για τον κλάδο της Γούνας, παρά το γεγονός ότι αυτός ταλανίζεται από τεράστια προβλήματα τα τελευταία χρόνια λόγω και της οικονομικής κρίσης. Κοιτάξτε, η έκθεση του Hong Kong, καλώς ή κακώς, θεωρείται η μεγαλύτερη έκθεση σε επισκεψιμότητα τουλάχιστον, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι εκθέσεις όλες έχουν διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Της Ιταλίας έχει να κάνει πιο πολύ με το fashion, πιο πολύ ας πούμε με την Ευρώπη και την Αμερική. Το Hong Kong έχει να κάνει περισσότερο με την ασιατική αγορά, με Ρώσους κτλ. Αλλά εξακολουθεί να έχει καλή επισκεψιμότητα. Δεν μπορούμε να τη συγκρίνουμε φυσικά. Δηλαδή αξίζει τον κόπο με τις προκρίσεις εποχές. Κάποιος, ο κ. Καταγκλήδη. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Ένας ο οποίος, μια επιχείρηση η οποία είναι ενεργή επιχείρηση, έχει καινούργιες κολεξιόν και επιθυμεί να κάνει δουλειές. Νομίζω ότι όλες οι εκθέσεις είναι καλές. Φυσικά εμείς, να το πούμε και αυτό, πάντα το υποστηρίζουμε ότι πρέπει να γίνει μια σωστή και δυνατή έκθεση στην Ελλάδα, η οποία να είναι αναβαθμισμένη και σωστή, έτσι. Όσον αφορά το έξοδο συμμετοχής, αναφέρεται 10.000 για το περίπτερο. Περιλαμβάνονται και τα στοιχήματα και όλα αυτά ή μόνο η ενοικίαση του χώρου? Τα 10.500 αφορούν μόνο την ενοικίαση των 24 τετραγωνικών, αλλά εδώ και μια δεκαετία πλέον, το επιμελητήριο Καστοριάς σε συνεργασία με το Enterprise Greece επιδοτεί στο 100% το κατασκευαστικό του χώρου, που να υπενθυμίσουμε ότι είναι ενιαίο για όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό είχε γίνει μια πρόταση πρωτού 10 χρόνια από το επιμελητήριο, έτσι ώστε να μην είναι διάσπαρτες οι επιχειρήσεις μέσα στο χώρο, αλλά να έχουν μια κοινή παρουσία για να αυξηθεί η δυναμική. Οπότε έχουμε περίπου στα 2.000 τετραγωνικά, από 1.500 μέχρι 2.000 τετραγωνικά, που είναι μόνο οι Έλληνες με ενιαίο περίπτωση. Δηλαδή βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του επιμελητήριου όλες αυτές. Και το Enterprise Greece, ναι. Πρόεδρε, και η τιμή αυτή είναι και των προηγούμενων χρόνων ή έχει γίνει κάποια έκπτωση φέτος? Όχι, είναι η ίδια. Έχουν γίνει κάποιες εκπτώσεις για τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να πάρουν δεύτερο ή τρίτο περίπτερο. Να διευκρινίσω όμως εδώ ότι αν είχαν το δεύτερο περίπτερο, δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκπτωση. Μιλάμε για παλιές που θέλουν κάτι έξτρα ή για καινούργιες που θα χρειαστούν δεύτερο περίπτερο. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με το επιμελητήρio Καστοριάς. Στο 17ο Δημοτικό Σχολείο της Κοζάνης βρέθηκε σήμερα το πρωί η γνωστή αθλήτρια στίβου και αγωνίστρια του Survivor Κατερίνα Δαλάκα. Η πρωταθλήτρια μίλησε σε μαθητές με αφορμή την ημέρα αθλητισμού που φέτος έχει σύνθημα «Ας κινηθούμε». Το ρεπορτάζ είναι του Σοκράτη Μουτίδη. Πανηγυρική υποδοχή επιφύλαξαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 17ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης στην πρωταθλήτρια στίβου Κατερίνα Δαλάκα, η οποία βρέθηκε στην πόλη για να μιλήσει σε παιδιά για τον αθλητισμό. Η ταλαντούχα αθλήτρια και μια από τις πρωταγωνίστριες του Survivor
κάλεσε τα παιδιά να μην διστάσουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να μπουν στον όμορφο κόσμο του. Είναι μια πολύ όμορφη μέρα για τον αθλητισμό και χαίρομαι που έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αθλητισμός στη ζωή μας, στη ζωή όλων και των παιδιών και των μεγάλων. Μέσα από τον αθλητισμό μπορούμε να κάνουμε νέους φίλους, εκτός ότι βοηθάμε την υγεία μας, έχουμε σωστό τρόπο ζωής. Υπάρχουν μόνο θετικά στοιχεία μέσα από τον αθλητισμό. Φτιάχνουμε το χαρακτήρα μας έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα στην κανονική μας ζωή με διαφορετικό τρόπο σκέψης. Γινόμαστε πιο σκληραγωγημένοι, είμαστε πιο πειθαρχημένοι και θέλω να προτρέψω όλα τα παιδάκια να ασχοληθούν με όποιο άθλημα τους αρέσει, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο, είναι ένας πολύ όμορφος κόσμος ο αθλητισμός. Την Κατερίνα Δαλάκα υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό δεκάδες μαθητές έξω από την αυλή του σχολείου και δεν ξεκολούσαν από πάνω της. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 17ου Δημοτικού της έδωσε ένα συμβολικό δώρο για να θυμάται την επίσκεψή της στην Κοζάνη με αφορμή την ημέρα αθλητισμού που φέτος έχει σύνθημα «Ας κινηθούμε». Καλώς ήρθατε κυρία Κατερίνα Δαλάκα, χαιρόμαστε πολύ, παρακολουθούμε όλο αυτό τον αθλητισμό που προσφέρετε. Τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα. Ως πρόεδρος του Συλλόγου σας δίνουμε έτσι ένα όμορφο δωράκι να μας θυμάστε για την τιμή που μας κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Η Κατερίνα Δαλάκα είναι αθλήτρια στίβου στα εμπόδια με πολλές διακρίσεις. Σήμερα είναι προσκεκλημένη μας εδώ με αυτή την ιδιότητα. Επομένως θα πει κάποια πράγματα για την Πανελλήνια και Παγκόσμια ημέρα σχολικού αθλητισμού που φέτος έχει σύνθημα «Ας κινηθούμε». Με όρεξη για τη νέα χρονιά πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας της Πτολεμαϊδας. Οι μαθητές, μιλώντας στον Κώστα Μαυρίδη και στον Φλάς, υποστήριξαν πως στόχος τους είναι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να διορθώσουν ίσως λάθη και παραλήψεις του παρελθόντος. Σε κλίμα αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Πτολεμαϊδας. Να είστε δυνατοί, γεροί και καλές επιτυχίες σε όλους. Και εδώ και στην οικογένεια και στη ζωή εύχομαι να είστε... Οι φορείς που έδωσαν το παρόν ευχήθηκαν στους μαθητές να βρουν το κουράγιο και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Καλή σχολική χρονιά. Ο Α κύκλος θα έρθει αύριο για να πάρει πρόγραμμα. Θα αρχίσουμε κανονικά τα μαθήματα από Δευτέρα. Θα πάρει το πρόγραμμα εδώ, θα σας δώσει ο κύριος Κορυφίδης. Εγώ είμαι ο διευθυντής τους ΔΕ Κοζάνης, λέγομαι Δαζάνης Αθανάσιος, είμαι πληροφορικός και θα έρχομαι δύο φορές το μήνα για να συνεργάζομαι με τον εδώ αντιπρόσωπό μου, τον Γιάννη τον Κορυφίδη. Οτιδήποτε σας απασχολεί, εννοείται, το λέτε στον Γιάννη τον Κορυφίδη, έτσι και ερχόμαστε σε επαφή για να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Το κλίμα στο σχολείο μας είναι πάρα πολύ καλό. Και γνώσεις θα λάβετε σε μαθήματα που διδάσκονται και στο γυμνάσιο, αλλά και πέραν των γνώσεων δημιουργούνται σχέσεις ανθρώπινες, γιατί και ο ρόλος του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας είναι αυτός. Στο σχολείο ήρθαμε για να διορθώσουμε κάποια πράγματα που δεν κάναμε στο παρελθόν, λάθη βέβαια, και μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να επανορθώσουμε. Εύχομαι το Υπουργείο Παιδείας, η ίδια κυβέρνηση να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και να μην την... Γιατί αν θυμάμαι καλά, πέρσι δεν υπήρχε. Υπήρχε κάποιες δυσκολίες. Ευχόμαστε να είμαστε καλά πάνω απ' όλα και να βγάλουμε τη σχολική χρονιά κι εμείς. Το παιδί μου είμαι. Είναι οικογένεια. Ναι, είμαι οικογένεια. Γιατί ήρθαμε στο σχολείο, για να διορθώσουμε τα λάθη μας και πιστεύω ότι θα μας μείνουν και πιο πολλά πράγματα. Τώρα σε αυτή την ηλικία θα μας μείνουν πιο πολλά πράγματα. Έχουμε ωριμότητα, έχουμε. Εννοείται, ναι. Είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι πλέον. Νιώθουμε ότι κάναμε λάθος στο παρελθόν. Ναι, ναι. Και όποιος δεν πήγε, καλά θα είναι.
Είναι το μήνυμα που στέλνουμε, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά σε καμία ηλικία και αν κοιτάξουμε γύρω μας έχουμε και πιο μεγάλες ηλικίες. Εσύ έχεις συνοδεύσει τη μητέρα σου. Ναι, εγώ έχω συνοδεύσει τη μητέρα μου. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία, καλή σχολική χρονιά. Να πιστεύουν στα όνειρά τους και να πάνε και παραπέρα. Ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις πράξη στα όνειρα. Φυσικά ποτέ δεν είναι αργά. Διορθώνουμε λάθος του παρελθόντος. Ναι. Είναι ένα κρυφό όνειρο. Ένα κρυφό όνειρο. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι ότι πρέπει να μαθαίνουμε. Να μαθαίνουμε. Είναι ωραίο. Και ποτέ δεν είναι αργά. Βεβαίως όχι. Όσο ζεις, μαθαίνεις. Μέχρι και τη Δευτέρα, 1η Οκτωβρίου, θα διαρκέσουν οι εγγραφές για το τμήμα κινηματογράφου που λειτουργεί για τρίτη χρονιά ο Σύλλογος Βόρειο Πεδίο. Υπεύθυνος του τμήματος είναι ο σκηνοθέτης Φάνης Ψαχαλίδης και στόχος φέτος είναι οι απόφοιτοι να δημιουργήσουν μια ταινία μικρού μήκους ή ένα βίντεο κλιπ. Για τρίτη χρονιά θα λειτουργήσουν φέτος τα τμήματα κινηματογράφου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βόρειο Πεδίο στην Πτολεμαΐδα. Πρόκειται για σεμινάρια που στόχο έχουν να μοιήσουν τους συμμετέχοντες στα μυστικά της 7ης τέχνης και να μάθουν καθώς και να δουν από κοντά πώς γυρίζεται μια ταινία ή ένα ντοκιμαντέρ. Στο τμήμα κινηματογράφου το βασικό μέλημά μας είναι να περνάμε καλά πρώτο και μετά να πάρουμε να αποκτήσουμε κάποιες γνώσεις στο θέμα του κινηματογράφου. Και θεωρητικές και πρακτικές και θα μπορούσα να πω ότι στις πρακτικές, στο πρακτικό κομμάτι είναι και ίσως το πιο ευχάριστο. Παρά αυτά χρειάζεται και η θεωρία, διότι είναι, ο κινηματογράφος θα λέγαμε είναι σαν το αυτοκίνητο. Καλό είναι να ξέρουμε να το οδηγούμε, αλλά ακόμα καλύτερα είναι όταν γνωρίζουμε και τα μέρη του αυτοκίνητου και το τι κάνει το κάθε κομμάτι. Τώρα φυσικά δεν θα διδάξει ο Κόπολα ή ο Σκορτσέζε, αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όσοι θέλουν να έρθουν στα μαθήματα του Βόρειου Πεδίου. Αλλά από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, όπως σας είπα, και για τις γνώσεις αλλά και για την διασκέδαση. Τις προηγούμενες χρονιές που λειτουργήσαν τα τμήματα, το ενδιαφέρον ήταν αρκετά μεγάλο. Φέτος οι εγγραφές ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου, γι' αυτό και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σπεύσουν στο χώρο του Βόρειου Πεδίου, στη συμβολή των οδών Καπετάν Φούφα και Καλυπόλεως, στην Πτολεμαΐδα, για να προχωρήσουν στις εγγραφές και να δημιουργηθούν τα νέα τμήματα. Τα προηγούμενα χρόνια σίγουρα έχει ενδιαφέρον και όσοι θα θέλουν να δουν πράγματα από τις δουλειές που έχουμε κάνει, υπάρχουν online στο διαδίκτυο. Έχουμε κάνει δηλαδή και μουσικά βίντεο κλιπ και ταινίες μικρού μήκους. Και φέτος θα μπορούσα να πω ότι ο στόχος μας είναι να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, σαν τελική εργασία. Εκτός φυσικά αυτά είναι διαδραστικά τα μαθήματα μεταξύ του εκπαιδευτή, στην προκειμένη περίπτωση με μένα, και των μαθητών. Δηλαδή αν οι μαθητές θέλουν να κάνουμε μικρού μήκους ή ένα βίντεο κλιπ μουσικό ή οτιδήποτε, είμαστε ανοιχτοί. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτός ο κανόνας ως προς πώς θα κυλήσει το μάθημα. Είναι ζωντανό το μάθημα, έτσι πήγε και τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω ότι στο τέλος αυτό που μετράει είναι οι εντυπώσεις των μαθητών. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και πάμε τώρα στον εορτασμό του Μακεδονικού Αγώνα που θα έχουμε αυτή την Κυριακή στον Μπούρινο. Να δούμε το βίντεο. Ο εορτασμός του Μακεδονικού Αγώνα και η συμπλήρωση 140 χρόνων από την επανάσταση της επαρχίας Ελλήμιας για την κατάργηση της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.30 το πρωί στο Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα στον Μπούρινο. Πολλά περισσότερα για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είπε στον Φλας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Κοζάνης, Πολυνίκης Αγγέλης. Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών προσκαλεί όλους τους κατοίκους της Κοζάνης στη μεγάλη γιορτή του Μακεδονικού Αγώνα που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούμε όλους τους κατοίκους και εκτός περιοχών της Κοζάνης να παραβρεθούν και να τιμήσουμε την παρουσία τους αυτή τη μεγάλη γιορτή που φέτος συμπληρώνει 140 χρόνια από την Επανάσταση της Ελλήμιας. Βέβαια αυτή θα ξεκινήσει με Θεία Λειτουργία. 9 η ώρα το πρωί, 10:30 θα γίνει προσέλευση επισήμων, 10:35 δοξολογία και επιπνημόσυνη δέηση, κατάθεση εν συνεχεία στεφανιών, χαιρετισμοί και βέβαια η κεντρική ομιλία
από τον υποστράτηγο αποστρατεία κύριο Καψάλη Μιχαήλ, ο οποίος θα έχει και ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Το θέμα του θα είναι ο μακεδονικός αγώνας και οι πρόσφατες εξελίξεις του. Συνεχεία θα πούν κάποια τραγούδια για το μακεδονικό αγώνα η χοροδία του συνδέσμου και βέβαια θα κλείσει με παραδοσιακούς χορούς από χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Θα γίνει συνεχή περιήγηση στους χώρους του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα και τελικά θα γίνει και προσφορά παραδοσιακού γεύματος σε όλους τους παρευρισκόμενους. Βέβαια είναι μια πολύ καλή εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια, ο Δήμος και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών και λόγω του επίκαιρου του θέματος παρακαλούνται όλοι οι οποίοι αγαπούν τη Μακεδονία να παραβρίσκουν, να δώσουν το παρόν για το θέμα, το επίκαιρο που είναι πιο ότι η Μακεδονία δεν παραδίδεται. Με αφορμή την ημέρα άθλησης, μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από σχολεία της Απτολεμαΐδας βρέθηκαν στο παλιστικό κέντρο της Εορδέας. Εκεί είχαν την ευκαιρία να έχουν μια πρώτη γνωριμία με το άθλημα και να ενημερωθούν για τα ωφέλη του αθλητισμού. Με μικρά παιδιά γέμισε το παλιστικό κέντρο Εορδέας. Το κάλεσμα έγινε στο πλαίσιο της γιορτής της ημέρας αθλητισμού. Ναι, είναι χαρά για μας λόγω της ημέρας να έχουμε σήμερα τα δημοτικά σχολεία να επισκέπτονται το χώρο του παλιστικού κέντρου Πτολεμαΐδος, να δουν το χώρο που κάνουμε προπονήσεις εδώ πέρα και όπως επίσης να κάνουν και μια γνωριμία με το άθλημα της πάλης, το τι ακριβώς είναι το άθλημα της πάλης, να τους ενημερώσουμε για τις ώρες προπονήσεως που κάνει το Παλιστικό Κέντρο Εορδέας και να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα της πάλης. Για μας είναι ιδιαίτερη χαρά να βλέπουμε το χώρο του γυμναστηρίου και γενικότερα το σύλλογο εδώ πέρα το δικό μας το παλιστικό να έχει παιδιά από μικρές ηλικίες και είμαστε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε και μία πρόσκληση να έρχονται για να γνωρίσουν από κοντά το άθλημά μας. flashpavlatv.gr Ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Ένας νέος κύκλος ξεκινάει. Η EEC Delta 360. 12 τομείς, αμέτρητες επιλογές. Ενημερώσου για την ειδικότητα της επιλογής σου και επωφελήσου από προνομιακά δίδακτρα. Μάθε περισσότερα εδώ. Delta 360. Ένας νέος χώρος στην Πτολεμαΐδα. Φιγουρίνη επίπλου. Ένα σύγχρονο κατάστημα με εύκολη πρόσβαση και πάρκινγκ. Υψηλή ποιότητα επίπλων, παιδικών επίπλων, στρωμάτων και φωτιστικών. Σε τιμές που σέβονται τον καταναλωτή. Φιγουρίνη επίπλου. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Φλόρινας. Φτιαγμένο για εσάς. Ισχύει η απόσυρση μόνο στην Opel Max Motors. Κερδίστε 3.000 ευρώ με απόσυρση του παλιού σας αυτοκινήτου αγοράζοντας ένα νέο Opel. Επισκεφτείτε την Opel Max Motors ΑΕΒΕ στο δεύτερο χιλιόμετρο Κοζάνης Λάρισας για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμος κυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Όμικρον Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Από το 2011, ένας και μόνος στόχος. Η παροχή υψηλού επίπεδου υπηρεσιών εκπαίδευσης. Συστεγάσαμε την πολυετή εμπειρία μας στους χώρους των φροντιστηρίων, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της ενεργής επιστημονικής έρευνας, ενσωματώνοντας τελικά στην αιχμή καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές για την επιτυχία των μαθητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ελάτε στις εγκαταστάσεις μας, Τζόντζα 2, πρώτος όροφος στο κέντρο της Κοζάνης, να γνωριστούμε από κοντά.
Φροντιστήριο Μέση Εκπαίδευσης ΕΧΜΗ. flashpavlatv.gr Οι ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Χαίρετε.